Έχω πρόβλημα μεγάλο. Μου κάτσε το τέτοιο ρε, πώς το λένε. Καϊμάκι. Στρες πάντα. Έχω καταβάσει και μπουκάλια Τζέιμσον. Πρωί πρωί. Αλήθεια ρε. Από το πατάρι, τα θέλει η μάνα μου κάτω στην κουζίνα. Α, οκ, εντάξει. Τα ήθελε να τα ψήμει το πρωινό. Κάτσε να βάλω δόνηση εδώ γιατί είναι κομμενάκι. Να σου πω, πρέπει να κάνουμε δουλειά σήμερα, άσε σε IDS. Έχω πρόβλημα. Σε έχει φέρει εδώ ο Φραγκούλης. Εγώ τον πήρα τηλέφωνο. Α, ναι, νόμιζα το ανάποδο. Πρέπει να φτιάξουμε και το γύρω-γύρω να σου πούμε αλήθεια. Είναι εδώ, ρε. Αλλό. Ό,τι βλέπεις, εγώ το έχω κάνει. Είναι εδώ, ρε. Ό,τι βλέπεις. Άσε, ρε. Ναι, ρε. Αυτό είναι σαν του σούπερ μάρκετ που είχε κάτω στην πόλη, ρε. Όλη η διακόσμηση εδώ μέσα είναι δική μου. Εγώ το έκανα μόνος μου. Ο Φραγκούλης δεν έχει ιδέα από αυτό. Την έχει βρει ο Ανίδης, χωριά στο φλάχος. Αλλά μεγάλο κολόφιδα, ε. Εσπαδιά, δεν σου έδωσε τσακάλια, ξεκινήσει παράφυγα μου, λέγανε αυτά. Για γραμμάγκε! Καλησπέρα σε όλα τα τσακάλια, σε όλα τα μωράκια που μας παρακολουθούν. Μας παρακολουθούν και μωράκια, να ξέρεις. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Gas Station Simulator εδώ με τον Βασιλάκη και τον. Βρασίδα. Ήρθα, έχω πρόβλημα. Ω, μια τσιπούρα. Ρωμά σου σαρέλα, Βρασίδα. Παραδείγμα μετά. Ας το. Μπράβο, αυτό να το βάλουμε στο τηγανάκι. Λοιπόν, άκου τι πρόβλημα έχω. Για πες. Πήρα το σπίτι. Τι έκανες? Πήρα το σπίτι. Τι? Το σπίτι μου το πήραν. Sorry που γελάω, αλλά. Ναι, ποιος? Εγώ γέλαγα στην αρχή και η τράπεζα με μπάτσους και μου λένε κύριε είστε πίσω στο δάνειο 7,5 χρόνια. Χρόνια. Sorry που γελάω αλλά μου φάνηκε αστείο, sorry. Και λέω ρε παιδιά τι έχω πάρει εγώ δάνειο και δεν το ξέρω, το σπίτι το έχω από τα 25. Μου λέει ναι κύριε λέει να πληρώσετε 7,5 χρόνια το δάνειο. Άρα τώρα είσαι 33. Ναι. Τέλος πάντων. Λέω ρε παιδιά δεν μπορώ να μείνω ένα χρόνο, θα τα μαζέψω, έχω. Όχι μου λέει θα σας πάρουμε και το βενζινάδικο. Και το βενζινάδικο. Λέω αυτό είναι από τον πάπου μου, δεν μπορείτε να το πάρετε αυτό. Να σου πω, πόσα ήταν το δάνειο? Πόσα ήταν, μόνο τίποτα, 2,5 εκατομμύρια ήτανε. Τι, το είχα πάρει με δραχμές. Άρα μιλάμε για περίπου 7.000. Όχι, έχει πάει 2,5 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Τι λες ρε. Είναι η τόκη, η στόκη, πώς σου λένε. Για να θυμάσαι πώς τους έχεις, ε. Ναι. Κατάλαβα. Και τώρα έχω πάει με τη μάνα μου, ε. Ας ζει ακόμα. Πιάνατε, ψώμα δεν έχει να πω, μπορεί να σας πει να τη γιάνομαι. Τόσα καιρό ήθελα να μου γράψει το σπίτι και μου το πήρατε τελικά, ε. Α, μου το έκανα το. Λοιπόν, 6,5, τα μοιράζουμε και φεύγω ή καθόμαστε και δουλεύουμε. Τώρα θα δουλέψω γιατί μετά θα φάμε ξύλο. Πάρε κι άλλο ξύλο. Να σου πω, αφού δεν σε βάλανε και μέσα, πάλι καλά. Εκατό. Με είχαν βάλει πριν ένα μήνα μέσα. Γιατί είχα βγει από το τσιπουράδικο και κατούραγα έξω και με πιάζανε οι μπάτσοι και τι έγινε, λέω. Ποτίζω εδώ τα λέλουδα. Μου λέει πια λέλουδα στην έρημο είσαι. Δεν έχει. Ούτε κάτω δεν έχει και γάμο την τρέλα μου. Μπορώ να πω τώρα τι γίνει. Μου λέει ο αγαπητό ξάδερφο Φραγκούλη. Θα φτιάξει τίποτα από εδώ. Να κάνω λέει ένα upgrade. Το καργουός. Ναι, κάτω. Πάνω τι κάνουμε, λεφτά νυχές. Increase, wow. Γρήγορο transition, το είδες. Να πάω κάτω. Όχι, δεν νομίζω. Να σου κάνω. Ποιος τα έχει βάλει αυτά εδώ, ρε. Καλημέρα. Ρε, ποιος έχει βάλει τις κάσες. Εγώ τις έφεραγω όταν ήρθα με το φορτηγάκι. Γιατί τις έβαλες εδώ, ρε, κακομοίρη. Γιατί έχω πιάσει δουλειά βοηθός νεκροθάφτη. Αλήθεια! Τι ψέματα! Με ποιον δουλεύεις? Δεν έχω βάλει κάποιον για βενζίνα, ε! Με το μούχλι! Με το μούχλι! Ναι! Άσε ρε! Bonjour. Λοιπόν, νερωμένη έχω, έτσι! Εννοείται! Κατοστάρα για σένα! Χωρίς μόλιβδο! Ωραίος! Ωραίος! Τα tips δικά μου τα κρατάω! Τι? Τα tips τα κρατάω! Ναι, όποιος τα βάζει τα κρατάει, ναι, μην αγχώνεσαι! Πρόσεχε, μπες, πρόσεχε! Δεν με ρίχνεις ωραία εδώ! Βρωμάει, τι εννοείς ρε. Να δούμε, τι έχει γίνει τώρα. Ακόμα ζει αυτό το κομπρό σκύλο. Δεν είναι σκύλος ρε. Τι είναι, παθαρδεμένο δεν είναι. Ναι, είναι με ό,τι να είναι τέλος πάντων. Είχα ένα τέτοιο παλιά μικρός. Πέτα. Μπράβο. Τον πάτησα να μάξω, το μάξι κάνε μπάω. Το πάτησα αμάξι. Ναι, και χάλες αμάξι. Τόσο μεγάλο ήτανε. Ναι, ρε. Τι κάνετε, εσύ, σάικο και οι δύο, ε. Αλλά το τάιζα, αμάξι του το τάιζα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Τι ό,τι να είναι. Έχανα μαλάκι σημαίνει στο σχολείο, ρε. Δεν έμπαινε. Το τάιζες. Έφυγε έργο. Κατάλαβα. Ακόμα υπάρχει αφήσεις missing. Αλλά εντάξει, άμα τον βρεις. Άμα τον βρούνε. Ο καθάρι τώρα, τι γίνεται. Αυτό τώρα τι κάναμε, εσύ. Βρασίδα εδώ πέρα με το πιεστικό. Oh. Είναι τίποτα. Μου φαίνεται πιο γρήγορο. Τι παπάρια. Δεν ξέρω, παπάρια μάλλον. Ω, καλά τα αμάξι. Τι έκανα έτσι. Ένα πουφ. Πιέστηκα, ε. Ω, τι έχει στο κάθισμα μπροστά. Μάγκας, έχει πάει. Δεν καθαρίζουμε μέσα. Μέσα πάει $500 άμα θες. Να σου πω ρε μικρέ. Όχι να μου πεις ρε φίλε, τώρα τι κάνεις δηλαδή που σου πήραν το βενζινάδικο. Εδώ άμα βάλω ένα τιβανάκι. Α δεν με νοιάζει, δεν μένω εγώ εδώ. Πρώτα το αδερφούλη σου. Δεν μπορεί να μου πει, όχι εντάξει οικογένεια, είμαστε δυο αίμα. Δεν με νοιάζει. Πάλι ένα τιβάνι πάνω και άραξε. Έλα καλημέρα. Πω τι καλή. Κεράσι on the house. Τι χρέωσες ε. Ναι. Είναι από συνήθεια. Τι να κάνω τώρα, πρέπει να πάρω πίσω με ζητάδικο μου, δεν μπορώ, είναι η ζωή μου. Εντάξει, φιλαράκι, μπορούμε να ξεκινήσουμε να σας βοηθήσουν. Δεν θα σου δώσω καμία συμβουλή για το πώς να επανέλθει στη ζωή σου. Και να κάνουν like φυσικά σε αυτό το βίντεο γιατί βοηθάνε και τον Βρασίδα. Όχι τίποτα άλλο, πάω και γυμναστήριο τώρα κάθε μέρα. Με το Rocky. Ναι. Για κάνε έτσι να εδώ. Όχι, σε τσιπουράδικο λέω ρε. Έχεις μπερδέψει. Θα ζούσε ρε. Ωραίος. Δεν θα σου λείψουν, έχεις. Που τι έχει, ένα βανάκι. Έκανε, έχει βανάκι και λεφτά. Λε, έτσι πάει. Όσοι έχουν βανάκι έχουν λεφτά. Κοίτα αυτό τώρα, τι έχει, λες να του λείψουν $7,5. Δεν νομίζω. Αλλά ναι, ισχύει. Τι είναι $7,5. Τι έχουμε τώρα εδώ. Φέρνα το πλήνο κιόλας. Ένα προσφορές και τη βάλει. Έτσι κι έτσι. Τι προσφορές, εμείς παράμε στο κεφάλι. Α, μπράβο, εντάξει. Τί να χάλασε $2,5 και είμαστε 5,1. Κύριε Officer of the Law. Να πάμε. Μπουρούνε. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνει. Για πες μου, θέλω να μου πεις τα μελλοντικά σου σχέδια. Έχω μια ιδέα. Ναι. Αλλά μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά σου. Ιδέα, Δεν είναι κάτι, δεν είναι επικίνδυνο. Απλά να μας πιάσει να μας βάλει φυλακή. Είναι επικίνδυνο για μας ή για τους άλλους. Δεν είναι, ρε. Καθόλου τίποτα άλλο. Προκύζεσαι. Εντάξει, μια τράπεζα λέω να κλέψουμε. Ναι, πώς. Τίποτα, έχω το Rocky. Θα του βάλω μάσκα για να μην το καταλάβουν ότι είναι αυτός. Έχεις κωδικούς να μπω μέσα. Τους κωδικούς. Δεν έχουν κωδικούς, δε. Οπ, ακυροπίδημα. Έχουν κωδικούς. Τράπεζες. Ναι. Παλιά μπαίναμε μέσα, δώσε τα λεφτά και μας τα έδινε. Άρα και την ταμιακή μας τα έδινε. Τι κωδικούς τώρα. Όχι, ρε παλιά. Αυτά ήταν παλιά στο Τέξας, εσύ Βρασίδα. Ό,τι κάνετε φαντασματική. Ρε, άδεια και δίπλωμα. Α, δεν είναι αυτός. Δεν είναι, του έχει λήξει. Τι κωδικούς, ρε, τράπεζα. Με τρελάνεις τελείως. Τι κάνουνε ρε σε Βρασίδα! Οπότε θέλω ένα κράκερ, Ναι, ένα κράκερ. Θα πάρω τον Αντωνάκη. Άστα, ξέχναντες. Αλλά άμα κλέψεις τράπεζα εσύ με τον Αντωνάκη, άστα. Αλλά ο Αντωνάκης είναι πιστόλι. Είναι πιστόλι. Πιστόλι, ξέρεις αυτά τα μεγάλα, Δεν θα πάω να μείνω με τον Αντωνάκη, θα το σκέφτηκα. Τι? Θα πάω να μείνω με τον Αντωνάκη. Γιατί έχεις πει τον Αντωνάκη με τη μάνα του μένει. Ναι, θα το να μένω με τη δικιά μου. Σωστό, σωστό. Ποια ιδέα είναι αυτό ρε Έλον. Ρέχα σε κλέβουνε. Κοίτα ο Έλον μου θέλει και εμάς την καρπούπα. Κοίτα οι μπάτς κατευθείαν ήρθανε. Μα για να ψωνίσει ήρθαν. Αφού είναι για τον Έλον ρε. Αλλά εντάξει. Αντρολίτσα, τα πάμε. Άντως βλέπω ότι 7 levelάκια το Gas Station και το έχει πάει και 56%. Πολύ καλά. Δεν μπορείς να πεις. Έχει μάθει ο ξαδερφούλης σου. Κοίτα, Φραγκούλη, θα μας περάσει κιόλας. Σε έχει περάσει προπολού, τι εννοείς. Εντάξει, δεν είναι ακόμα για να με φτάσει. Μας το πήρανε. Ναι, είναι το επόμενο level. Αυτό το παίρνουνε. Οκ. Καλά, τι μου καλά σκάτωσε, με νομίζεις. Δεν λες πάλι καλά που την κλείζεις και δεν σε βάλανε μέσα. Για τώρα. Λοιπόν, για τα ληστεία που λέγαμε πριν. Να το, έφυγες. Δεν ξέρεις τίποτα, έτσι. Όχι, ρε, τι ξέρω. Έτσι, δεν ξέρω. Να σου πω, θα με βοηθήσει μετά να έρθουμε να τα θάψουμε. Τι λες, ρε. Ναι, μου άφησε ο Μούχλης, μετά άφησε από προχθές μου, αλλά δεν έχω προλάβει να τα πάω ακόμα. Έχει πτώματα μέσα. Τι έχει. Πυρδοκάμιλο. Πρέπει να τα πάρουμε πριν τα δύο, Φραγκούλη. Τι φοβάσαι, μη σου κάνει τίποτα. Όχι ρε, κακομύρι, μην μου πει ο άλλος τίποτα. Ποιος ρε? Ο ξαδερφούλης σου. Θα σχολιάσουμε και θα πάμε. Ναι, αυτό θέλω. Τι έκανες ρε? Είναι χαλασμένη μάνικα, μαμαζέλ. Βάλε απ' την άλλη. Σου γέσω. Έφυγε, μας πιστόλιασε. Πειράζει. Αλλά ίσως να φτάσουμε μέχρι το επόμενο βριτζινάρικο. Να σου πω ρε φιλαράκι τώρα, θα αναβαθμίσουμε κάτι άλλο, θα κάνουμε κάτι. Σου έχει μιλήσει. Ρε μου λέει, άνοιξε λέει το κομπιούτερ. Μήπως φτιάξουμε το γύρω-γύρω. Το μέσα, ξέρω εγώ. Ρε μου λέει, άνοιξε κομπιούτερ, μου λέει και κάνω τι θες, λέει πλέον έχω λεφτά. Α, έτσι χυμά. Ναι, του λέω δεν ξέρω πάνω να ανοίγω το κομπιούτερ. Ξέρω εγώ. Θα πάρουμε ένα τάμπλετ. Θα πάρουμε. Τάμπλετ. Είναι αυτό. Έλα ρε. Κινητό, αλλά σε πιο μεγάλο. Συνεσέ. Ιου. Έχουμε έχει πάρει από κάτω, ρε. Ναι, επειδή έχασε το βενζινάτικο το καλό. Κατάχλιψη. Πάρε εδώ μέσα, μπες. Είναι στο Futures. Όχι, δεν είναι εδώ. Τα Tools. Τι άλλα Tools έχουμε? Vacuum, λέει, μας έχουν πει, μην το πάρουμε ποτέ. Πάρε το Computer. Αυτό. Arcade. Για πάνω αστρά. Ου, baby. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Δεν μπορώ να είμαι στο κρεβάτι και να παίζω. Ναι. Να σου πω ρε εσύ, πήγαινε εδώ πέρα στο ταμείο, μπορώ να το αλλάξουμε λίγο? Τι να αλλάξουμε? Μας έχουν πει ότι και το ταμείο μπορώ να το αλλάξουμε λίγο το σκηνικό. Μπορώ να το ανοίξω αν θες. Όχι να το ανοίξεις. Ρε πλέον πιο γρήγορα αυτό τώρα ρε. Δεν είναι πιο καλά, βλέπεις. Έτσι φαίνεται. Και μάλλον δεν χαλάει τόσο και η στάθμη του. Ρε. Δεν ξέρω και τα πόσο αξίζει γενικά. Γλιτώνεις χρόνο. Μπορείς να βάλεις άτομο εδώ και στον αυτόματο. Μπορείς να τσεκάρεις εδώ για τα πλήσιμα αυτοκινήτων. Το καργός. Ναι. Στο αν πληρώνω άτομο. Εδώ. Μπορεί φίλε, δεν ξέρω. Θα ήθελα να το δούμε. Να σε καλά, τσακάλε μου λοιπόν. Ανοίγω το τάμπλετ. Θες αγορ management. Το κάργος. Εδώ θες, Θέλουμε να δω αν μπορείς να βάλεις άτομο. Να δουλέψει στο car wars. Σελίδα, βάλε ένα μαγιό. Όχι, δεν μπορεί. Άσο, μην βάλεις μαγιό. Άσο, καλύτερα, κοριτσάρα μου. Άσο, γιατί θα φύγει όλος ο κόσμος. Άσο, και να σου πω, ρε μάγκα. Θες. Αυτή την έχετε να βαθμίσει, ρε. Ναι, full. Όχι, θέλει 4.000. Όχι, θέλει κι άλλο, δεν το έχω αναβαθμιστεί. Θέλω να τσεκάσω το ταμείο, να δω αν μπορούμε να το αλλάξουμε. 8! Πάω στο ταμείο να το δω. Α, μήπως αυτό λέγανε να το αναβαθμίσουμε, εσύ. Ξέρω. Πα. Edit. Είναι, ξέρεις τι. Α, όταν το κλείσουμε να το δούμε. Είναι ανοιχτό το βενζινάδικο, δεν μπορώ τώρα να βάζω κομπρεσέρια. Στος. Κάτσε γιατί κάτι άκουσα τώρα. Τι. Άκουσα να χτυπάει κανείς στα πόρτα. Τι. Τι άκουσες ρε? Όχι εντάξει, νόμιζα ότι άκουσα ένα τουκ. Και τι από εκεί θα ήτανε? Το έχω ξαναπάθει γι' αυτό το λέω. Έχει γίνει ένα λάθος προάλλες ρε. Ναι. Ήμουνα την πρώτη μέρα στη δουλειά. Ρα. Και είχε ένα τροχείο πιο κάτω. Με το μούχλι. Ναι. Και είχε ένα τροχείο πιο κάτω. Ήταν ένα τσοχλάνι με μηχανάκι. Ένα άλλο τσοχλάνι με ποδήλατο. Και ένα άλλο τσοχλάνι με τα πόδια. Ανέκδοτο μου λες. Και έκανε κόντρες. Okay. Κέρδισε αυτούς που ήταν με τα πόδια. Πώς ρε. Και τρεβές στα πεζοδρόμια. Τέλος πάντων και άλλοι δύο σκοτωθήκανε ρε. Ναι. Βασικό ένας σκοτώθηκε, όλοι ήταν heavily injured που λένε. Βαριά τραυματισμένος, ναι. Και μου λέει ο Μούχλης. Βάλε το τσοχλάνι που έφυγε μέσα. Να πάμε. Εγώ καταλάβω έβαλα το άλλο. Καταλαβες. Ναι. Και. Πάω το βράδυ να. Κάνω τη δουλειά μου τέλος πάντων. Το κλαμπ φαντάζει 40 χρονών. Ο Γιωργάρας πιο κάτω ήταν. Λοιπόν. Πάω να κάνω τη δουλειά μου. Ακούω. Ρε βγάλε με έξω. Φύγε ρε. Όταν του το έλεγες έκανες και αυτό το έτσι. Ρε φύγε ρε πούστα από μένα του λέω. Α, και ρε πούστα του πες. Ναι ρε. Τι έγινε. Έλα δεν παίρνει μπρος. Να ξέρεις, όταν βάζουμε νερωμένο Επειδή δίνει μίζα δεν πάει η βενζίνη, πάει το νερό. Το ξέρω. Και πρέπει να κάνει 2-3 για να. Πρέπει να κάνει λίγο καύση, το ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, ακούω τουκ-τουκ-τουκ, ρε βγάλαμε από εδώ. Ρε του λέω φύγε, θα σε βγάζω. Τουκ-τουκ-τουκ, $24 πήρε. Άρχισε να θύμισε μπύρες. Και άρχισε. Τα ανοίγω, λες παρακαλώ, θα σε πληρώσω. Όπα, λέω εδώ είμαστε. Είπες τη μαγική λέξη. Σε πλήρωσε κιόλας. Τι με έκανε. Αφού εσύ τον έβαλες μέσα. Ήθελα να με πλήρωνε. Το ξανθούλικο. Καλό, το πάνεις κι εσύ, τσακαλέ. Αφού σου πω, κερνάς μετά χορό, Το ωραίο να το λέμε. Τι κερνάω. Κερνάς χορό μετά. Δεν έχω μία. Θα πάρουμε από το ταμείο. Εντάξει. Τάκ, έτοιμος. Σούπερ του βαλές. Ναι, σούπερ κατοστάρα. Και θα φέρνουν και 200 σε λίγες μέρες. Γιατί έτσι είπε, σούπερ. Τι είναι τώρα. Α, ναι, έχουνε πώς το λένε, το ταμείο έφυγε γιατί σχόλασε, φιλέ, πρέπει να τους αλλάξεις. Εδώ τα χτυπάτε όλα έχουμε πει, Ναι, όλα έχει πει. Wow! Το έχεις πει σε αυτό. Αυτός amazing. Πώς πάει γυναικομαστία, δεν πάει καλά. Τι? Γυναικομαστία έχει αυτός, Του έχω μεγαλώσει λίγο τα τέτοια του παραπάνω, Δεν πειράζει. Να, ο Αρκουδιάρης πρέπει να έχει ένα παιδάκι σπίτι γιατί πήρε και παγωτό, μπράβο. Πήρε όφησε. Το πικόλο, σπρώξε, γλύψε. Πρωτή, τι έχει πάρει. Είχαμε payday σήμερα. Τι είναι, του μήνα. Κύριος θα πληρώσετε, 82, μόνο για σας. Μόνο 82. Ναι ρε. Λολιστή ήταν. Τι έγινε εδώ με το ζεστέ και το έχετε κάνει για μπάτσους. Τι ξέρω, ο Φραγκούλης τα κανονίζει αυτά. Πάει λέει σε τμήματα, πάει από εδώ από εκεί και τους μοιράζει προσφορές. Αυτός ήταν. Απλά τώρα με τους μπάτσους έχει δέσει. Αυτός ήτανε. Ποιος. Αυτός ήτανε. Δεν έπουρθε σπίτι. Αυτός το πήρε. Μαζί με την τράπεζα. Και τώρα δεν σε θυμόταν, είδες. Δεν σου είπε τίποτα. Γιατί φορά το γυαλιά τώρα επίτηδες. Ρίξ του. Γιατί χρωστάκια σε κάτι άλλους. Άστο να το πέρα στο χαντάκι. Ατάκ! Τι κορνάριζε, κύριε. Τι κορνάριζε, καράκιοζη. Ας τον εκεί. Όπου το λαμόγιο. Τώρα. Καλά που με πήρε χαμπάρι. Λες να με σε είδε. Δεν με κατάλαβε. Με σκούπα ή εσύ θα ήσουν ο Χάρι Πότερ, να τους πιω. Τι γίνεται εδώ, ρε. Δεν ήρθα να δουλέψω τόσο πολύ. Ήρθα να βγάλω ένα μεροκάμα το 2 κατοσταρικά για να φύγω. Μα φέρε, ρε, έχεις 2 άτομα που κάθονται. Κάθονται. Ναι. Τι λες, ρε, που κάθονται. Έλα εδώ τώρα. Να τον έχεις τον Σάμιουελ Τζάκσον και. Εσύ. Ρέτζιστερ, εσύ κακομοίρη. Πού θα τον βάλεις. Παγωτά. Πλήρωσε έτσι κιόλας. 3,5 κατοστάρικα. Να κάνουμε τώρα έτσι. Έτσι είναι η ζωή. Ρε κάποιος αμάξια ρε. Τι. Ποιος να φτιάξει αμάξια. Η Νίνα. Αν δεν θα φτιάξει. Τι, δεν θα κάνουμε. Δεν έχει τώρα εδώ πέρα Βρασίδα, όποιος να είναι δουλεύει. Έχω πελαγώσει βασιλάκι. Από τώρα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ληστεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα ληστεία. Και τώρα. Κυριακή. Κυριακή. Ναι. Τι είναι όλοι για καφέ. Η μπάτση. Εδώ είναι, στο βενζινάδικο. Έρχονται εδώ, παίρνουν τα ντόνες και πάνε μετά για καφέ. Οκ. Έτσι το δέχομαι. Καταλαβαίνεις. Τι βαρέμε το ασύρματος. We have 10-1 in the city center. 10-1 over. Do you copy? Κύριε, αυτά πίνουν καφέ. Δεν θα κόπει. Λέει. Τα παπάρια μας. Η τράπεζα είναι έχει λεφτά. Καταλαβαίνετε. Και δεν έρχονται. Ενώ αν είναι καθημερινή. Αυτό, αλλά Κυριακή δεν θα είναι κλειστά η τράπεζα. Ναι. Πώς θα πάμε. Πώς θα κάνεις ληστεία με κλειστή τράπεζα, δεν κατάλαβα. Γιατί έχουμε 8 άτομα στα παγωτά. Γιατί ο τύπος είναι αργός, άστα να πάνε. Έλα, αγόρι μου, βάζει ό,τι να είναι τώρα. Μην ρωτάς. 2 μόνο. Τι. Θα ανεβούν οι τιμές, Πρέπει, νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα buff up. Θα ανεβούν οι τιμές. Ούτε και εγώ δεν κάνω, μόνο ποτό. Τι? Μόνο ποτό. Buff up, να ανεβάσουμε τις τιμές, πάμε πιο πάνω αυτό εννοούσα. Ναι, αυτό έχω να κάνω. Κάτσε λίγο. Κάτι έχουν πατήσει, ρε, χρυσόσχονες. Σκατά έχουν πατήσει. Τι, σκατά από εξωγήνη, τι είναι αυτά. Λόγω τι είναι. Sorry λίγο. Ναι, sorry, πήγες να δεις κάτι άλλο εσύ. Όχι την τσιπουρά, όχι. Τι θα φάμε το μεσημέρι. Έχουνε πατήσει. Άνα σου! Τι γίνεται με τις αρκούδες, Δεν ξέρω, έχει γίνει πολύ αρκουδιάρης τελευταία ο δικός σου. Το πρόβλημα, έτσι, το ξέρετε. Ναι. Κάτι λέει για τον παππού του, λέει που του θυμίζει που κυνηγούσαν αρκούδες. Έφοδος! Και κάτι τέτοια. Το άφησε πληρώνει καφέ. Πού τα έχουν ξαναδεί αυτά. Βλέπω γεμάτο το έχετε τον καράζι, ε. Αλλά εντάξει. Ο δικός σου πάλι. Αλλά εντάξει. Άμα κάνετε δουλειές έτσι εσείς, φτύστε με. Ρε εσύ, Βρασίδα, θες να αλλάξουμε λίγο το ντεκόρ. Λοιπόν, θα κλείσω για να συγκεντρωθώ. Ναι. Εντάξει. Τουλάχιστον να κάνουμε λίγο το πάνω. Δεν βλέπω πολλά λεφτά να σου πω την αλήθεια σήμερα. Όπα, κάτσε, περίμενε. Αλλά χαλάσαμε και 5.000, ε. Είναι και αυτό. Χαλάσαμε. Πήραμε το τάμπλετ, πώς το είπαμε. Πώς? Πώς το πες, ρε. Τάμπλετ. Αυτό. Πώς το πες εσύ. Τάμπλετ. Πάστε. Ωραία. Σπάσανε. Πήγατε λίγο. Και κλείνουμε. Και βλέπεις τώρα έχουμε 61% φιλαράκι μου στα 7 level. Πολύ καλά. Δεν έχει παίξει. Πέτρα. Άσο. Ξύλο. Εδώ έπεσε πέτρα, μολύβι, σαλίδι χαρτί και τα έβαλε έτσι πέτρα. Το έχει κάνει. Ξύλο πάλι από εδώ. Σκατά το έχει κάνει. Ναι. Εδώ τι γίνεται. Εδώ δεν το έχουμε πειράξει καθόλου. Είναι από τότε. Εντάξει. Θέλει και εδώ να... μια αλλαγή. Ω, να... ας την πέσει τη σκύλη. Εδώ έχει... όχι, 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 όχι με αυτό. Και όχι. Δική μας είναι, ρε. Δική μας είναι αυτή, δική μας είναι η αγέλη αυτή εδώ. Τώρα αυτό τι. Εντάξει. Απλά κάποιοι έχουν γίνει αρκουδιάριδες. Βλέπεις. Και πατάει άνθρωπος τώρα έτσι εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι ίστρο είχε. Θα το βγάλουμε. Λοιπόν, είναι λίγο. Άλλο, είναι λίγο μαλακία, θα έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Κάτα λίγο από εδώ. Άσους σκύλους, άσους λύκους. Α, φέρει τους λύκους. Άσους. Αρκούδα. Τι είναι αυτό. Αρκούδες. Τώρα πώς αρκούδα. Μπορεί να δούμε αρκούδες να πάμε στη φυλακή. Τη φυλακή λέω. Πριν πάμε φυλακή, στην τράπεζα. Το στάνταρ θα πάμε φυλακή. Ναι, εντάξει, με το Rocky. Έχεις κάνει ποτέ λίστα με το Rocky. Όχι και δεν θα ήθελα. Να σου πω. Α, ναι, ρε, το ψάρι είναι εκεί απίσω. Τι είναι αυτό. Δεν το πιστεύω. Το κάνουμε και γωνιακό. Αυτό που βλέπω, δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτό. Πειράζει το Q από που θες να κάθεται ο κόσμος σιγουρά. Γι' αυτό κολλάνε εδώ στα ταγάρια. Με πιάνει! Όχι. Δεν αχωρεί. Τώρα σε έπιασα. Είμαι. Αλήθεια τώρα! Τι παραμύθια. Σε έχει κοροϊδέψει ποτέ. Άμα και αυτό δεν το ξέραμε και δεν μας το είπε κανείς. Δεν το ξέρανε αυτοί. Σωστό και αυτό. Κάνε εδώ την ουρίτσα. Και τώρα θα τους επέξω. Τι αγώνια, ρε σκύλε. Α, φίδι, φίδι. Λό. Ωραίος. Και εδώ, άμα θέλει κάποιος να ψωνίσει 10 κομμύρι. Άρα πει excuse me. 14 άτομα ουρά. Αυτό ήτανε. Ναι, άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε edit αυτό. Αλλά πρώτα να φτιάξουμε το Q. Μέχρι εδώ να φτάνει. Μέχρι και εδώ, ναι. Εδώ τι μπορώ να φτιάξω. Α, pick up λέει μόνο. Pick up. Όχι, pick up δεν θέλουμε. Οκ. Το ταβάνι πάνω φτιάξε. Βρασιδέιρο. Ταβάνι. Ναι. Στις κολόνες πήγαινε. Έχει πάθει. Α, είσαι στο Q. Βάλε Q στην ταράτσεση. Τι έχει πάθει τώρα. Έβαζες Q τόσο στην ταράτσα να ξέρεις. Ωραίος. Έλα. Κανονικά θέλει και 1 μέτρο απόσταση με τα νέα μέτρα. 1 μέτρα, εσύ βάζουμε και μάσκες. Ναι, ρε. Ταβάνι θες, ε. Ναι, ταβάνι, αλλά δεν ξέρω τι θα βάλουμε όμως. Θέλω κάτι να είναι όμορφο μέσα, γίνεται. Αυτό δεν είναι όμορφο ούτε μέσα ούτε έξω, μάλλον. Ναι, αυτό είναι. Τι να πω, εντάξει. Μόνο αποθήκη θα το κάνουμε πολύ για Δήμητρα. Λοιπόν, τούβλο. Ποιον είπες τούβλο. Όχι, λέω, όχι τούβλα εδώ. Α. Αυτή τη μίγα. Ξύλο, όχι. Άλλη δεν ξέρω, θα παίξουμε. Πάλι, προχθές έβγα από τη μάνα. Αυτό είναι μέταλλο, σαν diner θα είναι. Είναι? Σαν diner. Diner. Ναι, ναι, ναι. Κάνουμε και εστιατόριο από σούπερ μάρκετ. Μπορούσα. Είχαμε βάλει τις αυτό είχαμε βάλει. Αυτό είχαμε βάλει. Ναι. Μάμ. Θα έλεγα μέσα, βασικά να μην το κάνουμε με κεραμίδια. Θα έλεγα να το αλλάξουμε πάλι. Ταρατσούλα. Ναι, τα ατσούλα να το δούμε πώς θα είναι μέσα. Αυτό είναι ολόιδιο με το δίπλα που έχουμε κάνει, ρε. Πρέπει να παίξεις μπαλίτσα. Αυτό είναι μέταλλο, δεν είναι. Tiles είναι. Τι είδος έχεις βάλει εδώ. Δεν θα βάλω μέταλλο. Ναι, μάλλον κάτι τέτοιο, φιλέ. Το πρώτο. Ναι. Δεν μπορείς να το βάψεις, το πρώτο. 1,5 χιλιάρικο. 1,5. Καλά, μας πληρώνω. Ωραία, είναι όμορφο μέσα. Αυτό είναι θεσπέσιο. Ρε! Δεν έχει τίποτα εδώ. Ρε, είναι όμορφο μέσα! Αυτό είναι σούπερ μάρκετ τώρα, ρε! Τώρα είναι σούπερ μάρκετ! Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να κάνω. Παίρνεις μέσα, δεν σε πιάνει λίγο η καρδιά σου. Τι θες? Είναι πολύ κλειστά. Ανοίξουμε ένα παράθυρο. Ένα παράθυρο λίγο, όχι τίποτα άλλο. Εδώ. Έχω πατήσει και κάτι ασχούς. Δεν έχω ακούσει κάτι. Καλύτερα. Πω, πληρώσαμε 1,5 χιλιάρικο, αλλά τι κάνεις δε. Έγινε κούκλα. Θέλω να δω, να κάνω τεστ. Μπορώ. Τι τεστ, εδώ, στο μαγαζί σου. Τώρα εδώ είμαι. Θέλω ένα παραθυράκι, να είναι λίγο... Τι είναι αυτό το γάλογο είναι το παράθυρο. Χαχα, creepy, ε. Βάλτε το σπίτι σου αυτό. Να, κοίτα. Έτσι. Ναι. Αυτό έλεγες ρε τον Dinery. Τα παράθυρα, εντάξει. Εντάξει, αυτά είναι ίδιο παράθυρο, απλά αλλάζει στο... Αυτό έχει μπατζούρα απ' έξω. Όχι, μικρέ. Με μεταλλό. Διαλέγεις. Ενιαίο. Αυτό. Αυτό, Για βάλτε να δούμε πώς είναι. Αλλά είναι μέταλλο το υλικό. Ρε, λαμαρίνα, ελενίτ. Κοίτα εδώ. Έλα τώρα, μη μου πεις. Κάντε μια πλευρά να το δούμε, ρε φίλε. I fix you. Αυτή, δεξιά, δεξιά. Απ' έξω μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς. Δεν μπορώ απ' έξω. Δεν μπορείς απ' έξω. Όχι. Δεν βλέπεις, Ναι. Μέσα βλέπεις. Περίμενε τώρα. Όλα παράθυρα. Όλα παράθυρα, θα σε φτιάξω καλά τώρα. Μη σου πω να το κάνω όλες τις πόρτες. Όχι, ρε, Κοίτα εδώ. Το βλέπεις πως δείχνει. Μην κάνεις πόρτες, δεν πάμε να φτιάξουμε την εκατοπηλιά της. Το βλέπεις πως δείχνει. Ναι, απ' έξω να δω πως δείχνει. Απ' έξω. Δεν έχεις. Δεν έχεις να έρθει ο Φραγκούλης και να το δει αυτό. Κοίτα εδώ τώρα. Για να δω πως φαίνεται απ' έξω. Καταρχάς και ανοίξει ο χώρος. Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Έλα. Oh, that's not bad. Έλα, συνδυασμό πάνω. Δεν είναι άσχημο. Έλα, μικρέ. Για κάνε και το δίπλα αυτό το παράθυρο εδώ. Βγάλ' το. Το γωνιακό. Ναι, το γωνιακό. Ρε, εσύ βλέπουμε απ' έξω. Και τώρα τη μωράκι περνάει θα το βλέπουμε. Πιάνεις. Εγώ τον είχα βγάλει τελείως. Γιατί? Γιατί τα τζάμια δεν είναι και καθάρισμα, καταλαβες. Και δεν έχεις καθόλου. Και λέω τώρα έχουμε και ζωή, χέσε μας. Ναι, πάω τον τοίχο και τα βλέπα όλα από έξω. Για να δούμε. Φίλε, είναι ωραίο. Ωραίο είναι. Είναι καλό. Μπορώ να πω ότι είναι juicy. Να το κάνω όλο έτσι λες. Θέλω να μας πούνε στα comment αν τυχόν τους αρέσει και αν τυχόν θέλει να το κάνουμε γύρω-γύρω. Είτε κάποιο σημείο να το αλλάξουμε κτλ. Αλλά προς το παρόν το αφήνουμε έτσι. Ωραία, ναι, δεν το κάνω όλο. Ναι, να μην το κάνουμε όλο. Αν σας αρέσει οι παιχτούρες, το αλλάζουμε. Ή το κρατάμε. Ένα από τα δύο. Ακριβώς, ακριβώς, πιτσιρίκο μου. Λοιπόν, τώρα έχω βγάλει κάποια ράφια από εδώ μέσα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα ξαναβάλω. Εντάξει. Ναι, αλλά θα βάλεις τώρα τα ράφια στην τζαμαρία. Είναι χαζό. Πού να τα βάλω. Κάπου αλλού τώρα. Κάπου αλλού. Σου πω ότι και το ταμείο θέλει δρόμο. Με έχει πιάσει τώρα, ξέρεις τι με έχει πιάσει. Ξέρεις τι, η Βρασίδα δεν πρέπει να κάνουμε την αλλαγή τώρα γιατί κάθε λίγο κάνουμε αλλαγές. Θα κάνω αλλαγή τώρα. Απλά να βάλω τα ράφια που τα είχα λίγο πιο σεξι. Ας πούμε αυτό είναι αυτό. Πάω το βάλω εδώ πέρα. Α, είδες, θέλει τείχο. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε όλο γύρω-γύρω τζαμαρία. Όχι, βέβαια. Να το. Η μία πορεία μας λύθηκε. Θέλει άρα πλάνο. Δεν θα το κάνουμε γύρω-γύρω. Θέλει πλάνο. Θέλει πλάνο. Δηλαδή θα έχω. Κάποτε το ταμείο με τείχο και όλα τα άλλα. Διαφορετικά. Καταλαβες. Μπορώ να βάλεις τα ψυχία εδώ πέρα, εσύ. Να περνάει ο κόσμος. Περνάει, μια χαρά περνάει. Βρε, πού βρήκε φρεσέτα κόκκοα. Δεν ξέρω, έχει έναν έμπορα από τη δίπλα πόλη. Τον τύπο ξύσπισε καιρό ψάχνω. Πολύ καλό, Δεν καταλαβαίνεις πως κάνουν οι κόμενες γι' αυτό. Αλήθεια. Ρε. Σου αρέσει το 4x4. Το φρεσέτα ακόμα, ναι. Γενικά οι πύραυλες σ' αρέσουνε. Μωρέ. Τι γι' αυτό να έρχονται εδώ συνέχεια. Είναι υπέροχο αυτό, ότι είναι μούρλια, ρε. Όλα τα καπέλα πάνω πάρα ψηλά είναι αυτά είναι ο κόσμος. Είναι μούρλια. Α, εδώ το άλλο. Μωρέ, δεν ξέρω πώς θα έρχονται εδώ να παίρνουνε. Άσε ένα εδώ πέρα, δεν πειράζει. Θα βάλουμε το άλλο αλλού. Α, πώς δεν έρχονται, μωρέ, έρχονται. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, εντάξει. Τι άλλο έχει μείνει. Αυτά για τα γυαλιά. Α, αυτό μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα. Δεν μας πειράζει. Καλό. Πάντε στάρουν και με τον ήλιο κατευθείαν τα γυαλιά ηλίου, καταλαβες. Αλλά εδώ αυτά κάνουν κάτι πρέπει να τα βαράει ήλιος. Ποια. Αυτά εδώ τα κακάκια. Θα τα αφήνουμε λίγο άψιστα ώστε να τα ψήνει ο ήλιος μετά. Μ' αρέσει. Έχεις πλέον επιχειρηματικό μυαλό. Σκέφτεσαι όπως πρέπει. Έτσι, μπράβο. Πού πας. Θέλει φώτα όμως, ρε κακομοίρη. Είναι ωραίο. Ωραίο είναι, μ' αρέσει γιατί μπορεί να βλέπεις μέσα τι γίνεται. Είναι αλλά ωραίο. Θέλει φώτα, θέλει φώτα. Έλα στα γρήγορα να σου βάλω εδώ δύο λάμπες. Τι έχεις. Βάλε αυτό εδώ. Ωραία. Έλα, θα παίξω εδώ ανάμεσα άλλη μία. Ωραία, άφησε τα φώτα λίγο να δούμε. Θα ήθελα και απ' έξω να το τσεκάρω, να πήγαινα απ' έξω. Έξω φώτα δεν μπορώ να σου βάλω. Να σου κάνω. Ρε εσύ. Μπορείς να βάλεις φώτα έξω. Ρε, αυτό είναι κούκλα. Μπορείς να βάλεις φώτα έξω. Τα βάλω αυτά εδώ τα φωτιστικά που είναι σπιτιού, τα βάλω έξω. Για τέσταρε λίγο να δω, να γελάσουμε. Να το, να το, είδες. Ψήτρε, σαν μάντρα που πουλάμε μεταχειρισμένα είναι. Γιατί. Αρέσει. Όχι, εντάξει. Δεν έχει δυστυχώς άλλα φώτα. Α, μόνο κάτι κεριά είχε. Η κεριά, μωρέ, τι λες τώρα. Κάτσε λίγο να ανέβω εδώ πάνω. Α, έχουν περάσει και πίσω, Αλλά λίγο χάλια είναι, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχεις τεχνώσει ακόμα γι' αυτό. Θα φωνάξουμε τον Άρτη να το συλλουπώσει, οκ. Νομίζω θα το φτιάξει αυτός. Ρε φίλε, αυτό μ' αρέσει. Είναι σύγχρονο, μπορώ να πω. Θα φύγει η πέτρα από εκεί, θα βάλουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω όμως τι. Έχει αλλάξει η μόδα, έχει αλλάξει η εποχή. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Ο μοντέρνος Βρασίδας μας έχει φέρει, μας έχει κάνει το Gas Station πολύ σύγχρονο. Πέρε με λίγο. Τι. Έλα ρε μαμά! Τώρα τελειώνω τη δουλειά, έχω να πάω να θάψω 3. Έρθω μετά. Φτιάξε με τραβουλάκια. Ναι, με τηγανιτές πατάτες και λουκανικά και το μικρό. Ναι. Έλα και κοκολίτσα. Τα φέρω, είπα! Λύσε, γεια, κι εγώ σ' αγαπώ. Θέλει και το λουκάρικο το μικρό, το Φραγκούλη. Ωραία, μουμιά. Τι έλεγε, συνέχισε. Τίποτα. Εντάξει, τα βουλάκια. Που θα σου φτιάξει, μαμά. Βάκουγε. Να βουκάρει, εγώ φταίω. Πάμε μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Η ιδιωτικότητα πλέον έχει φύγει από την ιδιωτικότητα. Μίλαγε και σ' άκουγε ο άλλο απέναντι στην πόλη μα, τρελάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, κλείνουμε το επεισόδιο γιατί αυτοί εδώ χωρί και μυρίζουν. 3 μέρες έχουν περάσει. Ναι, παιχτούρε. Πείτε μας τα κόμματα όπως σας είπα, αν σας αρέσει το γύρω-γύρω με το τζάμι. Αν και μάλλον δεν πρέπει να το κάνουμε γιατί πρέπει να βάλουμε κάποια ράφια έσω στον τοίχο. Οπότε κάποια πλευρά θα την αφήσουμε κανονικά. Τη γωνία με την τουαλέτα! Ναι, οπότε σε αυτή την περίπτωση να μας γράψετε τα comment πώς να κάνουμε το υπόλοιπο αν δεν το κάνουμε με τζάμι, προφανώς. Ακριβώς. Και γενικά αν σας άρεσε η αλλαγή που κάνει εδώ ο Βρασιδέιρος, γιατί ο Βρασίδας είναι καλύτερος δοκορατέρ. Το Φραγκούλη και το ξέρουμε. Και μας το έχει αποδείξει πολλές φορές, σωστά. Πείτε ναι, γιατί είδαμε ξαναφέρει ο Φραγκούλης και έχω πρόβλημα τα λεφτά. Σας το έχω πει. Σωστό και αυτό. Πέραν το σπίτι μου, πέραν το Βαρσινάδικο, μου τα πήραν όλα. Θα μας τα πεις και στο επόμενο, Βρασίδα, μην αγχώνεσαι. Μην ξεχάσετε παιχτές να κάνετε like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά! Γεια χαρά σε όλους. Βρωμάει εδώ, ρε. Τι βρωμάει, ρε, εσύ. Από πότε για να καθαρίσετε.